370. Αυτό που εδώ, στην ίδια περιοχή. Έχει ξεκινήσει τώρα. Κύριε Περιφερειάρχη, ο κύριος Μπακαλάρος από την Πάτρα είναι ο εργολάβος του δεύτερου έργου. Τα 870.000 τώρα τα δουλεύει, είναι στο 30% του έργου. Αντιδήμαρχος. Αυτός είναι ο γερός. Γιατί το πάει σφαίρα. Το δεύτερο έργο το πάει καλά. Είναι από την Πάτρα και είναι από την αυτοδιοίκηση προέρχεται. Έχουμε πέρα τέννις. Μας φτιάξε. Είναι κανένα, ακριβώς από εκεί. Αν θες να πάμε, θες να πάμε. Δεν έχουμε σχέδιο στις εγγύες του εσείς, το έχουμε. Θα το πάμε ένα-ένα. Κύριε Περιφερειάρχη. Όλα καλά. Τα μέσα του χωριού. Είναι όμως 700. Αλλά κύριε Ξυγκάκη, θα ήθελα μαντάς, ελάτε λίγο εδώ να μου πείτε γιατί αυτό ήρθε μετά το πρόβλημα εδώ. Τι χρειαζόμαστε συμπληρωματική. Αυτό θέλει μια συμπληρωματική. Κάτω από το ασφαλτικό μας, συνεχίζεται, έχουν μπει κλεισιόμετρα εδώ και είδαμε ότι συνεχίζεται το φαινόμενο. Άμα δείτε από κάτω είναι σαθρό. Και επειδή οι άλλες θέσεις, ήδη και αυτές είναι επικίνδυνες, θέλουμε να μπει και αυτή εδώ έναντι μια μελέτη που έχει γίνει που ίσως να αργήσει να προχωρήσουν τα περιβαλλοντικά. Άρα να μπει τουλάχιστον αυτή που υπάρχει ένας κίνδυνος για τον δρόμο. Και δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση για αυτό. Δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση για τα τρίγαλα. Ότι εμείς όταν κατεβαίνουμε τον δρόμο και ανεβαίνουμε με αγκύρια και με οπλισμένη γη, κλείνει ο δρόμος που είναι ένας. Έχουμε πρόβλημα σε παρακάμψεις και σε παραλλαγές των οδών. Εδώ επιπλέον τρέχει μία μελέτη με ανοιχτό διαγωνισμό 785.000 για τη βελτίωση ξανά αυτού του δρόμου που φτάνει μέχρι και τη Γκούρα, μέχρι και τη Λίμνη Δόξα φτάνουν οι παρεμβάσεις της μελέτης αυτής. Και είμαστε στην ΠΕ αυτή τη στιγμή. Άρα σε τρεις μήνες θα την έχουμε έτοιμη. Παρεμβαίνουμε στο ίδιο σημείο που έχουν παρέμβει τώρα, όχι. Δεν παρεμβαίνουμε στο ίδιο σημείο. Όχι. Νομίζω ότι δεν προβλημάζεται. Άλλα έργα. Εδώ μίλησα τώρα με τον Κώστα Μητρόπουλο. Δεν είναι στα πρώτα ο λογαριασμός, δεν είναι στα 6%, αλλά είναι στα επόμενα. Δηλαδή τώρα στη δεύτερη ροή θα πληρωθεί, οπότε μπορεί να συνεχίσει. Σήμερα στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αναστάσιο Γκιολή. Είδαμε πολλά σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Είδαμε τις πολύ μεγάλες ζημιές λόγω της διάβρωσης στην Παλιά Εθνική Οδό σε δημόσιες υποδομές. Είδαμε το τρίτο δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου, το οποίο είναι ένα σχολείο 200 μαθητών και μαθητριών, το οποίο στεγάζεται σε προκατασκευασμένα εδώ και περίπου 24 χρόνια. Στη συνέχεια είδαμε το έργο ανάπλασης που γίνεται από την περιφέρεια και το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης στην περιοχή του Σίθα και καταλήξαμε στο δρόμο Ξυλόκαστρο-Τρίκαλα, σε ένα δρόμο ο οποίος οδηγεί σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Πελοποννήσου, για να μην πω της Ελλάδος, και ο οποίος έχει φοβερό πρόβλημα στο δονοδικό άξονα, το είδαμε, και βρισκόμαστε και μάλιστα σε ένα σημείο στο οποίο κινδυνεύουμε από στιγμή σε στιγμή ο δρόμος να κοπεί, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση προς τα Τρίκαλα, αλλά και καταστρέφοντας το κύριο δίκτυο ίδρυυσης του Ξυλοκάστρου. Συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη, έχουμε μια άψογη συνεργασία και πιστεύω ότι άμεσα θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα από αυτή την σημαντική συνάντηση που είχαμε στο Δήμο μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, έχει εγκαταληφθεί η σκέψη της παράκαψης ρίζας? Αυτή τη στιγμή είναι μια μελέτη πολλών ετών, δεκάδων ετών θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε να κοπεί τελείως ο επαρχιακός δρόμος για τα Τρίκαλα.